Αθηνών. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα σας, όσο καλή μέρα μπορούμε να πούμε ότι είναι σήμερα. Ημέρα θλίψης για το μεγάλο ηθοποιό που έφυγε. Και εντάξει, είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι, και οι δημοσιογράφοι, όλοι, γιατί τον ξέραμε. Ήταν ένας άνθρωπος δικός μας, ήταν ένας άνθρωπος που ανοιχτή, έξω καρδιά, υπέροχος άνθρωπος. Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης, όπου θα τεθεί η σωρός του, έχει από τις 9.30 το πρωί, η σωρός του βρίσκεται εδώ πέρα και θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 7.30 ώρα το απόγευμα. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι τις 11 θα γίνει η νεκρόσιμη ακολουθία και θα ακουστούν και επικίδη από τους οικείους του και μετά με πομπή θα οδηγηθεί από εδώ, από τη Μητρόπολη Αθηνών μέχρι το πρώτο νεκροταφείο. Να σας πω ότι ο τάφος όπου θα φτύει ο αγαπημένος τοπιός θα είναι δωρεά από το Δήμο Αθηνών και τον ίδιο τον κύριο Μπακογιάννη. Το ανακοίνωσε χθες. Ως ευγνωμοσύνη. Ναι. Ως δείγμα ευγνωμοσύνης για το έργο που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια, για την καλλιτεχνική του πορεία, για τον άνθρωπο Κώστα Βουτσά. Κώστα Σαββόπουλο, έτσι όπως είναι και το πραγματικό του όνομα, αλλά Βουτσά τον ξέρουμε όλοι. Νίκο, η Αλίκη. Συγγνώμη, Νίκο. Ναι. Νίκο, σακούς, ακούς, μου. Η Αλίκη συνόδευσε τη σωρό του Κώστα Βουτσά στη Μητρόπολη πριν εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ήταν εδώ πέρα το πρωί νωρίς. Υπάρχει και το στεφάνι που έχει αφήσει. Α, να σας πω μια και είπαμε γι' αυτό ότι η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Γιατί ο Κώστας Βουτσάς ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς και ήθελε να προσφέρει. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να συνεισφέρουν ακόμα και μετά, ακόμα και τώρα, να μπορεί να συνεισφέρει. Να είναι η αιτία ο Κώστας Βουτσάς να βοηθηθούν άνθρωποι. Είναι βέβαια ακόμα νωρίς, φαντάζομαι, αργότερα, 10 και 4 λεπτά, πρώτα λεπτά είναι τώρα, αργότερα θα γεμίσει με κόσμο. Σαφώς και... Αναμένεται κοσμοσυρροή. Ναι, ναι. Είναι ένα δείγμα, σαφώς και σε όλα τα σπίτια. Χτες ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης και όλοι ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Παρότι ήταν ένας άνθρωπος μιας ηλικίας, ήταν ο Κώστας Βουτσάς, το είπα και χθες. Ήταν ο δικός μας Κώστας Βουτσάς, αγαπητός σε όλους. Από την άλλη, ένα δείγμα είναι ότι στα social media, και όχι μόνο που αν διαβάσεις στα site και δεις τους τίτλους πώς αποχαιρέτησε ο τάδε ηθοποιός, ο τάδε συνεργάτης, ο τάδε τραγουδιστής, όλος ο κόσμος θέλησε κάτι να γράψει για να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο για τον Κώστα Βουτσά. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα φανεί και σε λίγη ώρα, όπου θα θελήσουν όλοι να πούνε ένα τελευταίο, το τελευταίο τους αντίο στον Κώστα Βουτσά, στο λαϊκό προσκύνημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Φέη, είναι ότι τα social media κατακλείστηκαν από φωτογραφίες με τον Κώστα Βουτσά. Δηλαδή, απλός κόσμος, άνθρωποι, φίλοι, θαυμαστές του, ανέβαζαν φωτογραφίες στα social media με τον Κώστα Βουτσά. Οπότε, αυτό έδειχνε το πόσο αγαπητός ήταν και το πόσο προσιτός. Προς τον κόσμο. Δεν αρνήθηκε συνέντευξη, δεν αρνήθηκε φωτογραφία, δεν αρνήθηκε αγκαλιά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές συνεντεύξεις του. Και σε όλες τις συνεντεύξεις του είχε να πει και κάτι διαφορετικό, έτσι. Ακόμα και στη Μέρη Αρώνη που είχε δώσει την τελευταία φορά, θυμάμαι.